Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, πάμε να κάνουμε τώρα τη γωνία. Ωραία, μετά το παρκάρισμα θα εξεταστούμε εδώ, στην οπισθογωνία. Τι σημαίνει οπισθογωνία? Να έρθουμε πίσω και να κάνουμε όπισθεν με γωνία, χωρίς να πέσουμε πάνω στο πεζοδρόμιο, ούτε να βγούμε πάνω από ένα. Πάμε λοιπόν. Το σημαντικό στην οπισθογωνία είναι αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα, να πάρουμε σωστή θέση στο πεζοδρόμιο. Και σωστή θέση τι σημαίνει? Πάμε λοιπόν να σου δείξω. Στρίβουμε λίγο δεξιά το τιμονάκι, σιγά. Κοιτάμε και πάνω κάτω γιατί έχουμε stop. Μόλις γίνει μούρη, όλο δεξιά. Αυτό που κάνεις τώρα είναι το πιο σημαντικό. Να κοιτάς εδώ, να είσαι παράλληλη όπως μπαίνεις με το πεζοδρόμιο και απόσταση μέχρι ένα μέτρο. Έλα λίγο πιο μέσα. Λίγο πιο μέσα. Πάμε. Εδώ. Να το. Παράλληλο, το βλέπεις. Και γιατί μας χρειάζεται το ένα μέτρο? Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο γιατί θα κάνουμε γωνία. Δεν πρέπει να, οπισθογωνία. Δεν πρέπει να πέσουμε λοιπόν πάνω στο πεζοδρόμιο. Αν είναι να βρει κάπου λοιπόν, το πιο επικίνδυνο σημείο είναι να βρει πάνω στη γωνία. Αν είσαι τώρα ήσουν κοντά, δεν είχες ένα μέτρο και ήσουν 30-40 πόντους από το πεζοδρόμιο, έχεις πιο πολλές πιθανότητες να πέσεις πού? Πάνω στο πεζοδρόμιο. Ενώ αφού μας δίνει ένα μέτρο όμως, αν το πάρουμε όλο το μέτρο, τώρα που ξεκινάει η γωνία, δηλαδή είμαστε όσο γίνεται πιο μακριά από το πεζοδρόμιο, άρα έχουμε και μικρότερες πιθανότητες να πέσουμε πάνω. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Βάζουμε το χέρι πίσω, στην κορυφή το άλλο χέρι εδώ, ωραία. Κοιτάμε και εδώ, ξεκινάμε. Πάμε αργά πίσω, κοιτώντας πλάι εδώ στον καθρέφτη και πίσω, μέχρι να δούμε, πλησιάζουμε το πίσω μέρος του αυτοκίνητου, φτάνει πού? Στη γωνία. Λίγο ακόμα, φαίνεται από τον καθρέφτη σου. Εδώ, όπα, εδώ. Θα σταματάς λοιπόν εδώ, πριν χάσει από τον καθρέφτη τη γωνία του πεζοδρομίου. Αν πήγαινε κι άλλο λίγο ακόμα, θα βλέπαμε το πεζοδρόμιο από τον καθρέφτη? Όχι. Άρα αυτό τι θα σημαίνει? Ότι θα είχαμε φύγει πολύ πίσω. Άρα μετά, όταν στρίβαμε, θα είμαστε πάνω από ένα μέτρο. Το οποίο απαγορεύεται, εντάξει. Μάλιστα. Πάμε λίγο πίσω. Γελάμε. Πάμε. Λοιπόν, κοιτάμε και απ' έξω. Αυτή είναι η πρώτη στάση. Ξεκινάμε. Κοιτάμε παντού, έξω γιατί ανοίγει μούρη, πίσω γιατί κάνουμε όπισθεν. Πολύ ωραία. Και εδώ τι κοιτάμε? Αν περνάει. Αν δούμε τώρα ότι δεν περνούσαμε από τη γωνία, θα του δίναμε λίγο αέρα στρίβοντας το τιμόνι αριστερά και θα το ξανακλίναμε. Ωραία. Μια χαρά περνάει. Η δεύτερη στάση, κοιτάμε πίσω τώρα, θα γίνει όταν δούμε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και γενικά το αυτοκίνητο να γίνει παράλληλο. Με αυτό το πεζοδρόμιο, το κάθετο. Ωραία. Γιατί σιώσαμε το τιμόνι τώρα? Και πολύ σωστά το ίσιωσες. Γιατί και πρέπει να πάμε ευθεία πίσω. Άρα αυτή είναι η δεύτερη και τελευταία στάση. Την κάναμε. Και πάμε παράλληλα πίσω, κοιτώντας προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωραία. Πίσω. Πλάι. Πολύ ωραία πας. Πάμε πίσω γύρω στα 4 μέτρα. Έλα. Πολύ ωραία. Έλα. Και πίσω. Κάπου εδώ. Φτάσαμε, θα σου πει σταμάτα. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Είμαστε παράλληλοι. Ναι. Είμαστε. Είμαστε κοντά. Είμαστε. Μπράβο. Άρα τελείωσες. Πέρασες τη γωνία. Αυτό είναι η οπισθογωνία. Μπράβο. Εύκολο. Μπράβο.